Με 12 εκατοστά διάμετρο, μια ανεξήγητη λάμψη στην επιστρωμένη του επιφάνεια και μια τεράστια ιστορία γραμμένη απ' άκρη σ' άκρη πάνω του, το DVD ήρθε για να μείνει. Εμείς πήραμε τους δρόμους και η έρευνά μας έπιασε φωτιά. Εδώ απλώς είναι ακόμα μία μόδα και έτσι τη βλέπω ακόμα όπως την έβλεπα και στην αρχή το βίντεο. Δηλαδή, πολύ λίγος κόσμος γνωρίζει ποια είναι η διαφορά του βίντεο από το DVD. Σαν μέσον, σαν ποιότητα εικόνα, σαν ποιότητα ήχου, τι μπορεί να βασιστεί πάνω σε αυτό και τι δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτό. Το DVD θα αναπτυχθεί μέσα σε 2 χρόνια. Τα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε μια καλή ανάπτυξη. Παρατηρούμε τώρα τελευταία οι κυκλοφορίες στο DVD είναι σχεδόν ταυτόχρονα και με τον κινηματογράφο, δηλαδή να περάσουν 2 μήνες τουλάχιστον από την κυκλοφορία και την προβολή στον κινηματογράφο. Τρόπος ζωής είναι για τους Έλληνες αυτή η εξελιγμένη έκδοση της βιντεοκασέτας ή ένα είδος πολυτελείας που επιβάλλει το κοινωνικό στάτους. Όσο επί το πλούσιο, ο περισσότερος κόσμος το χρησιμοποιεί ότι έχω DVD ή κάτι που ακόμα δεν το έχει πολλοίς κόσμος. Είναι σαν να λέει έχω μια Mercedes, ενώ οι υπόλοιποι ακόμα πηγαίνουν με ένα Yugo. Το DVD player δεν είναι ακριβό και είναι η καλύτερη αγορά που έχω κάνει στη ζωή μου. Το αγοραστικό κοινό δίνει το στίγμα του για την χρηστική αξία που έχει το DVD στη ζωή του. Εγώ βασικά δεν έχω DVD, αλλά έτσι όπως έχει εξελιχθεί όλη η κατάσταση, περισσότεροι φίλοι μου έχουν. Οπότε έρχομαι εδώ πέρα για να πάρω κανένα τίτλο, να πάω στο φίλο μου ακάλεστος, να του πω κοιτάξτε να τη σου φέρω, σου φέρω ένα υπέροχο DVD, να κάτσουμε να το δούμε, να παραγγείλουμε πίτσες. Η χρηστική αξία του όμως δεν περιορίζεται μόνο στην θέαση. Έχετε καθόλου περίεργους πελάτες? Δεν θα έλεγα ακριβώς περίεργους, θα έλεγα πελάτες οι οποίοι είναι πιο απαιτητικοί όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός μηχανήματος ή για τίτλους οι οποίοι δεν έχουν ποτέ κυκλοφορήσει. Εικόνες προς θέαση δεν αποτελούν μόνο οι κινηματογραφικές ταινίες. Η πορνογραφία είναι μια κατηγορία θεάματος, μεγάλη μάλιστα, με μακρά παράδοση, έντυπη παλαιότερα, τώρα και ηλεκτρονική, η οποία δεν είναι καθόλου political correct φυσικά και έχει όμως πολύ αυξημένο κοινό. Η εταιρεία Hustler DVD κάνει πλέον δικές της παραγωγές αισθησιακών και ερωτικών ταινιών. Αντιπροσωπεύεται επίσημα και στην Ελλάδα. Αν δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει DVD περιοχή 1 και 2, μάλλον δεν έχετε αγκαλιάσει αυτή τη νέα τρέλα. Ο διαχωρισμός των DVD σε περιοχές κρύβει από πίσω του ένα παιχνίδι πολλών δισεκατομμυρίων. Το εμπόριο των DVD, όπως και το εμπόριο των βιντεοκασετών στο παρελθόν, αλλά και το εμπόριο των κινηματογραφικών έργων στην πρώτη τους μορφή, σαφέστατα ελέγχεται από τις ίδιες εταιρείες που παράγουν τα έργα. Μπορεί ο καθένας με μια σχετικά νορμάλ επένδυση, αγοράζοντας κάποιο, νοικιάζοντας μάλλον μια γραμμή ή έχοντας ένα provider δορυφορικού ίντερνετ, μπορεί να κατεβάσει ταινίες από το ίντερνετ και αργότερα, ανάλογα με το μεράκι και με το που μπορεί να φτάσει η τρένα του καθενός, να τις περάσει σε ένα DVD. Λέγεται ότι πολλοί άντρες αντί να πούν σε μια κοπέλα να πούμε για ποτέ για να, ή να πάμε σινεμά, λένε θέλεις να έρθεις σπίτι μου να δούμε DVD και από εκεί πηγαίνει στο πονηρό. Αυτό αληθεύει? Για την ερώτηση μέσα. Δεν ξέρω. Θες να έρθεις σπίτι μου να δούμε ένα DVD και να το συζητήσουμε λίγο?